Καλησπέρα σας. Το θέμα που θα σας παρουσιάσω είναι ουσιαστικά μια μη συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση σχετικά με την προγνωστική αξία του καθυστερημένου εμπλουτισμού μεγαδολίνιο σε ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας. Ξεκινώντας τα επόμενα 5 λεπτά, ουσιαστικά θα σας παρουσιάσω μερικά εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με την μυοκαρδιακή ίνωση σε ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας, τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά και τα αποτελέσματα της μελέτης μας, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα αυτής. Να πούμε αρχικά ότι η στένωση της αορτικής βαλβίδας, εκτός από πάθηση της βαλβίδας αυτής καθεαυτής, είναι και μια νόσος του μυοκαρδίου. Αρχικά η καρδιά, προκειμένου να αντιρροπήσει το αυξημένο μεταφορτίο, απαντάει με μια υπερτροφία των μυοκαρδιακών κυττάρων, η οποία όμως αυτή η υπερτροφία, με την εξέλιξη της νόσου, οδηγεί σε μια αρχικά υπενδοκαρδιακή ισχυμία στα πλαίσια της ανισορροπίας μεταξύ της παροχής και των αναγκών σε οξυγόνο, η οποία σε συνδυασμό με την αυξημένη τυχωματική τάση οδηγεί στην δεύτερη φάση της νόσου, τη μη αντιρροπούμενη φάση, κατά την οποία παρατηρείται νέκρωση των μυοκαρδιακών κυττάρων και αντικατάστασή τους από εινώδη ιστό και τελικά την διάταση της αριστερής κοιλίας και την καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα, η μυοκαρδιακή ίνωση είναι πολύ σημαντική στους ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Πρώτη, διάχυτη μυοκαρδιακή ίνωση, η οποία φαίνεται ότι είναι αντιστρεπτή, ιδιαίτερα μετά από αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας και την εστιακή μυοκαρδιακή ίνωση, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι αντιστρεπτή. Έχει συσχετιστεί η παρουσία ίνωση στο μυοκάρδιο σε αυτούς τους ασθενείς με φτωχή πρόγνωση, ενώ είναι η απεικόνηση της μυοκαρδιακής ίνωσης είναι δυνατή με υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα να γίνει ανέμακτα με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς. Έτσι, στη δικιά μας μελέτη, ουσιαστικά συμπεριλάβαμε μελέτες οι οποίες παρουσίαζαν δεδομένα για τη θνητότητα μεταξύ ασθενών με στένωση αορτικής βαλβίδας που είχαν καθυστερημένο εμπλουτισμό μεγαδολίνου και εκείνων που δεν είχαν εμπλουτισμό μεγαδολίνου στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς και μελέτες ουσιαστικά οι οποίες δημοσιεύθηκαν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Μεταναλύσαμε ξεχωριστά τα odds ratio και τα hazard ratio των μελετών αυτών. Χρησιμοποίησαμε το μοντέλο των τυχαίων επιδράσεων και η ετερογένεια μεταξύ των μελετών εκτιμήθηκε με τη βοήθεια του δίκτυου Ιώτα τετράγωνο. Στα αποτελέσματά μας, εδώ βλέπουμε ένα διάγραμμα ροής. Συνολικά, σκανάραμε 577 μελέτες και καταλήξαμε σε 6 οι οποίες πληρούσαν τα κριτήριά μας. Εδώ πέρα φαίνονται μερικά δημογραφικά και baseline χαρακτηριστικά των μελετών αυτών. Χοντρικά να πούμε ότι ο αριθμός των ασθενών στις μελέτες κυμάνθηκε από 83 μέχρι 523. 4 μελέτες συμπεριέλαβαν ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αορτικής βαλβίδας. Ασθενείς με τουλάχιστον ήπια στένωση αορτικής, ενώ μία μελέτη με τουλάχιστον μετρίου βαθμού στένωση της αορτικής βαλβίδας. Και εδώ πέρα βλέπουμε το forest plot από το unadjusted odds ratio, όπου βλέπουμε ότι οι ασθενείς που είχαν καθυστερημένο εμπλουτισμό μεγαδολίνιο είχαν 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν σε σχέση με ασθενείς που δεν είχαν εμπλουτισμό μεγαδολίνιο στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ενώ η ετερογένεια μεταξύ των μελετών, το γιο τετράγωνο, ήταν 0. Που σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπήρχε ετερογένεια μεταξύ των μελετών. Ενώ ακριβώς τα αποτελέσματα όταν μεταναλύσαμε και τα adjusted hazard ratio των 4 μελετών και πάλι 2,5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα των ασθενών να πεθάνουν όταν είχαν καθυστερημένο εμπλουτισμό μεγαδολίνιο και η ετερογένεια μεταξύ των μελετών επίσης ήταν πρακτικά ανύπαρκτη 0%. Τώρα, ουσιαστικά η μελέτη μας δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε περιορισμούς. Είναι μια μετανάλυση μελετών παρατήρησης και ότι αυτό συνεπάγεται με χαρακτηριστικότερο ενδεχομένω το ότι δεν μπορούμε να καθιερώσουμε μια αιτιολογική συσχέτιση. Συμπεριλήφθηκαν στις μελέτες πολλοί ασθενείς, μεγάλος αριθμός ασθενών που είχαν καθυστερημένο εμπλουτισμό μεγαδολίνιο στη μαγνητική τομογραφία καρδιάς, γεγονός το οποίο μάλλον υποδηλώνει κάποιο bias επιλογής κατά το recruitment των ασθενών αυτών. Υπήρχε εντερογένεια ως προς το σχεδιασμό των 6 αυτών μελετών, ενώ δεν μπορούσαμε να κάνουμε τα regression ανάλυση για να δούμε την επίδραση ενδεχομένων σχετικών παραγόντων λόγω του μικρού αριθμού των μελετών, 6 στο σύνολό τους. Φαίνεται τελικά ότι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς και πιο συγκεκριμένα ο εμπλουτισμός μεγαδολίνιο είναι ένας σημαντικός δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε ασθενείς με στένωση της αορτικής βαλβίδας. Σίγουρα όμως χρειάζονται νέες μελέτες για να μας δείξουν αν
αν μπορεί η μαγνητική να παίξει κάποιο ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου χρονικού, της κατάλληλης χρονικής στιγμής για την παρέμβαση στη βαλβίδα. Μια από αυτές τις μελέτες είναι και η Volt Trier, η οποία είναι σε εξέλιξη. Αναμένουν το αποτελέσματά της να ολοκληρωθεί περίπου τον Ιούλιο του 2020, στην οποία ουσιαστικά τυχιοποιούνται ασθενείς, ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση της αορτικής βαλβίδας, είτε με γαδολίνο, με εμπλουτισμένο σε γαδολίνο, με καθυστερημένο εμπλουτισμό με γαδολίνο, είτε όχι. Τυχιοποιούνται στην πρώιμη παρέμβαση και στην αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας ή σε απλή παρακολούθηση των ασθενών αυτών. Και εδώ η μελέτη μας αυτή έγινε πρόσφατα αποδεκτή στο JACC Cardiovascular Imaging με corresponding author τον κύριο Καραμίτσο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίασή σας. Έχουμε χρόνο για 1-2 ερωτήσεις ή σχόλια. Ο καθηγητής ο κύριος Προσόπουλος. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, δηλαδή πώς συσχετίζεται με την ιστολογική εξέλιξη της νόσου. Η μυοκαρδιακή, αυτό που ουσιαστικά δείξαμε, είναι ότι η μυοκαρδιακή ίνωση εμφανίζεται σε μετέπειτα συνήθως στάδια της νόσου, καθώς η νόσος εξελίσσεται. Έτσι, στα αρχικά στάδια ενδεχομένως παρατηρείται η διάχυτη, η οποία μετά την αντικατάσταση βαλβίδας μπορεί να είναι αντιστρεπτή. Όταν όμως την εστιακή, όταν έχουμε την εστιακή μυοκαρδιακή ίνωση, που σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί η νόσος, που αυτό φάνηκε με τον καθυστερημένο εμπλουτισμό με γαδολίνο, αυτό βέβαια με την εστιακή, την εστιακή μυοκαρδιακή ίνωση, φαίνεται ότι είμαστε σε πιο μετέπειτα στάδια της νόσου, επομένως και αυξημένος κίνδυνος για θάνατο, ακόμα και μετά την παρέμβαση. Αυτή ήταν η ερώτηση μου, λοιπόν, πώς συνδέεται τις ιστολογικές μεταβολές με την καθυστερημένη ενίσχυση με γαδολίνο. Αυτή ήταν ακριβώς η ερώτηση. Το γαδολίνο αυτό βλέπει. Βλέπει την παρουσία της μυοκαρδιακής ίνωσης. Όχι, το γαδολίνο είναι κάτι άλλο. Είναι ένα σχεδιαγραφικό, όπως μου λέει το βιβλίο, ένα σχεδιαγραφικό ροής. Όχι, δεν βλέπει αυτό. Βλέπει πάρα πολλά πράγματα. Πώς το ερμηνεύει. Το ερμηνεύουμε την παρουσία μυοκαρδιακής ίνωσης. Μια αντιστρεπτής μυοκαρδιακής ίνωσης. Ίσως κάποια... Η παρουσία του γαδολινίου, το σχιαστικό του γαδολίνου είναι όντως ένα σχιαστικό το οποίο φωτίζει τις εικόνες στην πρώτη φάση διόδου σε εικόνες μαγνητικής τομογραφίας και σε αγγιογραφίες. Από εκεί και πέρα, το γαδολίνιο, έτσι όπως χορηγείται, σε καθυστερημένες λήψεις στην καρδιά, εναποτίθεται και μένει όταν υπάρχει εστιακή ίνωση. Αυτό είναι αποδεδειγμένο με σειρά μελετών σε μοντέλα είτε animal models, ακόμα και σε ανθρώπους, με συσχέτιση τόσο στην ισχαιμική, όσο και σε μη ισχαιμικές μυοκαρδιοπάθειες, όπως είναι η υπερτροφία της καρδιάς, η οποία επισυμβαίνει σε έναν ασθενή με σημαντική στένωση της αορτής. Είναι απόλυτα verified, ας πούμε, ότι υπάρχει συσχέτιση της καθυστερημένης ενίσχυσης του γαδολινίου στην καρδιά με την ύπαρξη μυοκαρδιακής ίνωσης. Απλά το γαδολίνιο δεν μπορεί να διακρίνει, δεν μπορεί να ανεπικονίσει την διάχυτη ίνωση. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται άλλες τεχνικές, ενώ στην εστιακή ίνωση είναι ικανό να αναδείξει την ύπαρξή της. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο. Είναι λίγο η στενότητα του χρόνου. Νομίζω ότι στο διάλειμμα θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε ή να το συζητήσετε περισσότερο. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, ξεκινώντας από τους πιο νεαρούς συναδέλφους και πηγαίνοντας στα μέλη ΔΕΠ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους, καθώς και όλες τις ομάδες που δημιούργησαν αυτές τις εργασίες, που όπως είπα στην αρχή, έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και μάλιστα με πολύ υψηλό impact factor. Δείχνει την απόδοση της σχολής μας στην έρευνα και η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την προσοχή σας και να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία. Γεια σας.